Χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα έχουμε σήμερα για το σύμπλεγμα εντό αγωγικών του Σωτήρα. Κάτω από το βίντεο που μιλήσαμε για τους κλαμμένους ανθρώπους, τους χειριστικούς που προσπαθούν μέσα σε μια παρέα ή μέσα από μια φιλία να λένε συνέχεια τα προβλήματά τους και δεν θέλουν λύσεις, έγραψε ένας χρήστης το εξής σχόλιο. Στον αντίποδα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μην είσαι καλά, ώστε να εμφανίζονται στη ζωή σου ως υπεράνθρωποι που προσφέρουν συμβουλές και στήριξη γιατί τρέφονται από αυτό. Και μόλις σε δουν ότι είσαι καλά ή καλύτερα από εκείνους τους ενοχλεί ή ξαφνικά εξαφανίζονται. Οι ήδη δεν μοιράζονται ποτέ δικέ τους ανασφάλειες μαζί σου αλλά θέλουν να εμφανίζονται ως τέλειοι. Μήπως μπορείς να μας μιλήσεις θέκλα μου και για αυτού που ο εγωισμός τους ή η προσωπική, αξία, η προσωπική τους αξία τρέφεται από όμως χρειάζονται οι άλλοι από την δυστυχία των άλλων. Έψαξα στη βιβλιογραφία, δεν υπάρχει κάτι στον DSM, στο ICD, δηλαδή στα διάφορα εγχειρίδια διάγνωση που να αφορά αυτό το πράγμα. Βρήκα ένα άρθρο στο Psychology Today του 2017 που έχει τίτλο The Savior Complex Why Good Intentions May Have Negative Outcomes, που αναφέρεται στο σύμπλεγμα του Σωτήρου, το οποίο είναι μια ορολογία, είναι μια ορολογία που δεν χρησιμοποιείται επιστημονικά. Τι είναι όμω, τι είναι. Όντω έχει κάποιου ανθρώπου οι οποίοι έχουν βρει το ρόλο του στη ζωή στο να είναι ισοτήρε των άλλων. Και όπω έγραψε εύστροχα ο φίλος ή η φίλη, δεν κατάλαβα από το, από το username, είναι άνδρα ή η γυναίκα που έγραψε αυτό το σχόλιο. Όπω έγραψε, όπως γράφτηκε σε εκείνο το σχόλιο, αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλάνε για τον εαυτό του, δεν μιλάνε για τα δικά τους προβλήματα, τα δικά τους θέματα, τις δικές τους ελλείψεις, τις δικές τους ανασφάλειες. Έχουν πολύ ε, πρόθυμα αυτιά για να ακούσουν τα προβλήματα των άλλων. Έχουν μεγάλη προθυμία για να προσφέρουν λύσεις τους άλλους, να τους καθοδηγήσουν. Ε, έχουν μεγάλη χαρά να, να γίνουν τη σπάση τα πάντα. Δηλαδή οι άνθρωποι είπε με μεγάλη ευκολία θα θυσιάσουν χρόνο, χρήμα, ενέργεια για να διασώσουν τους άλλους, να σώσουν τους άλλους. Και που φαίνεται από τις αντιδράσεις τους, εάν κάποτε οι άλλοι σταθούν στα πόδια τους, ότι τους θέλουν τους άλλους να μην είναι καλά, ούτως ώστε αυτοί ήδη να νιώθουν σημαντικοί. Πολύ ορθά το έχει καταλάβει ο φίλος στο σχόλιο. Δηλαδή, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να τους χρειάζονται οι άλλοι. Και όταν το θύμα του θα πω. Δεν θα πω αυτό που βοηθάνε, το θύμα του θα πω. Και όταν το θύμα του νιώσει καλύτερα και δεν του χρειάζεται πια, δεν του αρέσει. Δεν δουλεύει, δεν δουλεύει η αναλογία. Δεν δουλεύει η σύνδεση. Ο σωτήρας θέλει να έχει κάποιον που να τον χρειάζεται. Κάποιον που να πρέπει να τον σώσει. Γιατί όμως, ίσως, γιατί, καταρχάς υπάρχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ενώ παρουσιάζονται ω τέλειοι και άνθρωποι που δεν έχουν προβλήματα δικά του προ επίλυση και είναι πάρα πολύ πρόθυμοι να βοηθήσουν του άλλου, στην πραγματικότητα έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και ένα τρόπο για να προσπαθήσουν να νιώσουν καλύτερα και στην ουσία να ανεβάσουν την αυτοπεποίθησή του, γιατί δεν ανεβαίνει η αυτοεκτίμηση με τέτοιε πράξει, η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει. Δηλαδή η πρόσκαιρη ε, αίσθηση ότι τα καταφέρνουν σε κάποιο τομέα. Είναι με το να λύνουν τα προβλήματα των άλλων. Θέλουν να συνδέονται με ανθρώπου που έχουν προβλήματα, ούτω ώστε να του επιλύουν τα προβλήματα του και να νιώθουν σημαντικοί, απαραίτητοι και ό,τι χρειάζονται. Τέτοιε οντήρε υπάρχουν και στα οικογενειακά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, κάποιοι πεθεροί ή κάποιοι πατεράδε, οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι τη κόρη του, στο σπίτι του, του γιού του και κάνουν δουλειέ. Να πάω να σα πληρώσω του λογαριασμού, να σα αλλάξω τον γκάζι. Να σας ε, κουβαλήσω τα ψώνια, να σας προσέξω τα παιδιά, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, να είμαι χρήσιμο. Οι μανάδες, οι πεθερές, οι οποίες επίσης σπέβδουν, να μαγειρέψουν, να πάρουν φαγητά, να κοιτάξουν τα παιδιά χωρίς να τους το ζητήσουν απαραίτητο τα παιδιά τους αυτό. Όχι ότι είναι κακό να προσφέρουμε στα παιδιά μας, α, αν τα παιδιά μας έχουν οικογένεια και έχουν ανάγκες, αλλά είναι άλλο πράγμα, À, να έρθει το παιδί μα και να πει: Μαμά, θα μπορούσε να προσέξει τα παιδιά ένα βράδυ για να βγούμε έξω και να πούμε: Ναι, ευχαρίστω, θα το κάνω. Από το να λέμε: Φέρτε μου τα παιδιά να βγείτε έξω. Ε, έχετε ανάγκη να βγείτε έξω. Ελάτε. Ε, δώστε μου δουλειά. Κάντε μου. Θέλω να είμαι απαραίτητη. Θέλω να είμαι χρήσιμη. Θέλω να είμαι απαραίτητο. Θέλω να χρήσιμο. Δεν μπορείτε χωρί εμένα. Με έχετε ανάγκη εμένα για να είστε καλά. Και οπωσδήποτε, το να βοηθούμε και να διασώζουμε τους άλλους μας δίνει και έτσι ένα δικαίωμα εντός αγωγικών να επεμβαίνουμε στη ζωή των άλλων και να εκφράζουμε και γνώμες και απόψεις. Είχα μια συζήτηση <laughs> πριν λίγε μέρε, σε μια κοινωνική συναντουρφή. Μου έλεγε μία κυρία για την πεθερά τη, η οποία είναι εντελώ είναι πολύ δυσάρεστη. Λέει, πολύ δυσάρεστη, λέει. Στην επικοινωνία, δυσάρε, όταν πάρει τηλέφωνο, λέει, τσακωνόμαστε. Ποιο δεν θα απαντήσει το τηλέφωνο. Και έλεγε για τη διάδραση μαζί τη. Και λέω, Γιατί ε, δεν τη το κόβεται λίγο, Και μου λέει, Ξέρει, την έχουμε ανάγκη. Μα μαγειρεύει ε, μας α, επιδοτεί κάθε μήνα, μας α, δίνει χρήματα α, για να βοηθήσει με μια συγκεκριμένη ανάγκη που έχουμε στο σπίτι. Άρα, άρα αυτή η σωτήρα ζυπεθερά έχει καταφέρει να γίνει απαραίτητη, να γίνει χρήσιμη και να την ανέχονται. Τι ωραία λύση. Μ? Πολύ ωραία λύση. <laughs> δηλαδή, πώς μπορώ να επιβληθώ στους άλλους, πώς μπορώ οι άλλοι να με ανέχονται έστω και αν έχω ένα χαρακτήρα που δεν είναι αξιαγάπητος, να με έχουν ανάγκη. Και όταν εγώ έρχομαι και προσφέρω έτοιμες λύσεις και σώζω τους άλλους και διασώζω τους άλλους, τότε δεν τους βοηθάω να επιλύσουν ουσιαστικά τα προβλήματά τους. Και δηλαδή σε έναν άνθρωπο είναι μια παροιμία αυτή... Δεν ξέρω από πού είναι. Θα μου γράψει στα σχόλια για να μην πω κάτι λάθο και να πρέπει να κόβω το βίντεο. Λέει: Παρά να δώσει σε κάποιον πεινασμένο ένα ψάρι για να φάει, καλύτερα να το μάθει να ψαρεύει. Αν όντω θέλουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά του άλλου, του βοηθούμε να αποκτούν τι δυνάμει και τι δυνατότητε για να μπορούν μόνοι του να επιλύουν τα προβλήματά του. Και να μην μα χρειάζονται εμά να εμφανιζόμαστε ω σωτήρε κάθε τρει και λίγο για να του λύσουμε τα προβλήματα. Ναι, αλλά άμα μάθει τον άλλο να ψαρεύει, πώ θα σε χρειαστεί για να του δώσει ψάρι, πώ θα νιώθει ευγνωμοσύνη για σένα, πώ θα σε κάνει παρέα θέλει δεν θέλει. Είναι μεγάλη παγίδα αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρονται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα για να βοηθάνε τους άλλους και να σώζουν τους άλλους και να διασώζουν τους άλλους, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην το κάνουν από αγαθά κίνητρα. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι όσοι είναι βοηθητικοί και είναι προστρέχουν να βοηθήσουν τους άλλους ανθρώπους ότι έχουν το σύμπλεγμα του σωτήρος και είναι αδιάγνωστοι οι οποίοι το κάνουν για να έχουν οπαδούς. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Υπάρχει και άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ε, λειτουργούν ως σωτήρες α, χωρίς να θέλουν να επέμβουν αρνητικά στη ζωή των άλλων και χαίρονται κιόλα όταν αυτοί που τους έχουν ανάγκη πλέον δεν τους έχουν ανάγκη. Δεν είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα. Όμως, τι κάνουμε εμείς αν βρίσκουμε ότι έχουμε στη ζωή μα τέτοιου ανθρώπου, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να μα συνδράμουν, πρόθυμοι να μα διασώσουν από τα προβλήματά μα και ταυτόχρονα, όταν μα βλέπουν να είμαστε καλύτερα, χαλιούνται. Οι πραγματικοί φίλοι και αυτοί που μας αγαπάνε πραγματικά και μας πλησιάζουν επειδή μας ε, γουστάρουν ω ανθρώπου και θέλουν να έχουν μαζί μας τη δική τη, 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 τη σύνδεση, την αγαπητική και την ε, νοηματοδοτούμενη, την meaningful connection τη σύνδεση με νόημα, όταν μας βλέπουν να είμαστε καλά, χαίρονται. Χαίρονται με τη χαρά μας και λυπούνται με τη λύπη μας. Ενώ αυτή είναι το σύμπλεγμα του σωτήρος, λυπούνται με τη χαρά μας γιατί πλέον δεν θα, μα μας είναι χρήσιμη και χαίρονται με τη λύπη μας, χαίρονται όταν είμαστε λυπημένοι γιατί έτσι θα τους έχουμε ανάγκη. Άρα δεν πρόκειται για πραγματικούς φίλους. Αχ, και πώς γλιτώνουμε από τέτοιου. Πρώτα απ' όλα τους εντοπίζουμε. Εντοπίζουμε ποιοι άνθρωποι έχουν τέτοιο ρόλο μέσα στη ζωή μα. Ποιοι άνθρωποι είναι πολύ πρόθυμοι να μα διασώσουν από οτιδήποτε, να μα δώσουν χρήματα, να μα δώσουν πρακτική βοήθεια, να κάνουν πράγματα για μα, και να εξετάσουμε και λίγο τα κίνητρά του και να δούμε και λίγο τη συμπεριφορά του. Έχουν το χαρακτηριστικό να λυπούνται με τη λύπη μα και να χαίρονται με τη χαρά μα, ή συμβαίνει το, αντίσ, το, αντίσ, το, αντίσ, το αντίστροφο. Όπω είπα προηγουμένω, να χαίρονται με τη λύπη μα και να λυπούνται με τη χαρά μα. Επίση, όταν εμεί είμαστε καλά και δεν του έχουμε ανάγκη, εξακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι να θέλουν να κάνουν παρέα μαζί μα. Και αυτό το στοιχείο ότι κάποιο δεν αναφέρει πράγματα για τον εαυτό του. Δεν λέει τίποτα για τη δική του ιστορία. Δεν λέει τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει. Δεν μιλάει για τι δυσκολίε του, για τι αδυναμίε του. Και θέλει να μιλάμε συνέχεια για τι δικέ μα. Γιατί αυτό ο άνθρωπο δεν μιλάει. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, Ότι δεν συνδέεται ουσιαστικά τι δεν ανοίγεται. Για να συνδεθούν ουσιαστικά δύο άνθρωποι, πρέπει να μοιραστούν και οι δυο τον πόνο και το φόβο τους, αυτά που τους τρομάζουν, αυτά που τους φοβίζουν, αυτά που τους κάνουν να, να, να μην νιώθουν καλά. Αυτή είναι η πραγματική σύνδεση, να μοιραστεί τον εαυτό σου εντός εισαγωγικού γυμνών μπροστά στον άλλο, να ξεγυμνωθείς συναισθηματικά μπροστά στον άλλο, να μην παρουσιάζεσαι ως τέλειος, να μην παρουσιάζεσαι ως σπουδαίο, όποιο δεν έχει ανάγκη. Εάν είναι μονόδρομο αυτό, από τη μια πλευρά μόνο, δηλαδή την αδυναμία τη δείχνει αυτό που διασώζεται και ο διασώστη, ο σωτήρας, δεν έχει αδυναμίε, τότε δεν υπάρχει ουσιαστική σύνδεση. Γιατί ο σωτήρας δεν αυτοαποκαλύπτεται και δεν συνδέεται ουσιαστικά με τον άλλο άνθρωπο. Έρχεται και τραβάει ενέργεια. Έχει όφελο. Έχει όφελο. Παίρνει ενέργεια από μα. Παίρνει την προσοχή μας, Παίρνει την αίσθηση ότι του, του, είμαστε, μας είναι απαραίτητος. Νιώθει σπουδαίος από αυτή τη διάδραση. Α, ανεβαίνει προσωρινά η αυτοπεποίθησή του μέσα από αυτό. Δεν το κάνει επειδή μας αγαπάει. Δεν το κάνει για μας, το κάνει για τον ίδιο. Και εδώ που τα λέμε, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα ο καθένας από εμά να αναπτύξουμε μόνοι μα τι ιδιότητες εκείνες που μας βοηθούν να επιλύουμε τα προβλήματά μας. Είναι ευπρόσδεκτη βοήθεια από φίλου, η οποία γίνεται επίση όρη, δηλαδή με βοηθάει ένα φίλο και εγώ, άμα βρεθεί σε ανάγκη, τον βοηθάω και αποδέχεται τη βοήθεια με αυτό ο φίλο που τον βοηθάω και είναι ανταποδοτική η σχέση μα. Και είναι πολύ διαφορετικό πράγμα πάντα ο ένα να δίνει και ο άλλο πάντα να παίρνει. Και στην περίπτωση του σωτήρω και του σωζόμενου, διασωζόμενου, ο σωτήρα πάντα δίνει τη σωτηρία και αυτό που διασώζεται πάντοτε δίνει την ευγνωμοσύνη και την προσοχή και το ενδιαφέρον και την θετική ενέργεια προς τον άνθρωπο που το διασώζει. Είναι πάλι ανταποδοτική σχέση, αλλά δεν είναι ξεκάθαρη, δεν είναι ειλικρινής. Επειδή ο σωτήρας δεν αυτοαποκαλύπτεται. Προσοχή από ανθρώπους που δεν αυτοαποκαλύπτονται. Προσοχή από ανθρώπους οι οποίοι δεν μιλάνε για τα δικά τους θέματα, δεν μιλάνε για τα δικά τους προβλήματα. Προσοχή από ανθρώπου οι οποίοι είναι πάρα πολύ πρόθυμοι στο να βοηθήσουν του άλλου και να διασώσουν του άλλου και δεν έχουν τίποτα να πούν για τον εαυτό του. Προσοχή. Ε, ξέρω ότι είναι δύσκολο πράγμα να κάνει πέρα έναν άνθρωπο ο σε έχει ευεργετήσει. Υπάρχει το, το στοιχείο της, της ευγνωμοσύνης που είναι μία αρετή ανθρώπινη, από την άλλη όμως να μην πέφτουμε και στην παγίδα να ταΐζουμε συνεχώς με ενέργεια ανθρώπους οι οποίοι μας χρησιμοποιούν για να νιώσουν προσωρινά καλύτερα και θέλουν να είναι οι σωτήρες μας. Και αν βλέπει αυτό το βίντεο κάποιο που μπορεί να διαιρωτάται για τον εαυτό του αν είναι σωτήρας, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να επισκεφτεί κάποιο ψυχολόγο, να κάνει μερικέ συναντήσει, να συζητήσει μαζί με τον ψυχολόγο τη συμπεριφορά που τον προβληματίζει ή την προβληματίζει και να πάρει μια καθοδήγηση. Γιατί μπορεί να είναι ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα αυτό για να ξεπεράσουμε τι ενδοψυχικέ συγκρούσει. Δηλαδή δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου, έχω θέματα που με απασχολούν, δεν έχω ευεξία, δεν είμαι καλά ψυχικά, οπότε βρίσκω την εύκολη λύση να επιδιώκω, να επιλύω τα προβλήματα των άλλων, να διασώζω τους άλλους προκειμένου να αποφεύγω να ασχοληθώ με τα δικά μου θέματα και να νιώθω προσωρινά καλύτερα. Και ο άνθρωπος που έχει το σύμπλεγμα του σωτήρος καταλήγει να νιώθει εξουθενωμένος, άδειο ψυχικά και με ένα σωρό άλλη τα προβλήματα στιβασμένα. Άρα αν νιώθουμε ότι μπορεί να λειτουργούμε σωτήρες, καλά κάνουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να βγούμε από αυτό τον δυσλειτουργικό μηχανισμό άμυνα για να μπορέσουμε την ενέργεια μας να την επενδύσουμε πάνω μας για να επιλύσουμε τα δικά μας προβλήματα και να μπορέσουμε και να, να αποκτήσουμε την ικανότητα να συνδυόμαστε ουσιαστικά με τους άλλους ανθρώπους. Εύχομαι να σώσουμε ο καθένας τον εαυτό του.